My life be like. Είχαμε όμως και το άδοξο τέλος ενός σοου που ήσουν και εσείς, το My Style Rocks. Όλο αυτό μας έπιασε εξαπίνης. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι γυρίσαμε στην κανονικότητά μας όλοι. Γιατί έγινε και αποχώρησες? Έκανα τη μεσοβέζικη λύση, δηλαδή βρήκα τη χρυσή τομή που εξυπηρετούσε τα δικά μου θέλω και τα δικά του συμφέροντα. Καταλαβαίνω ότι άπαξ και δήλωσα συμμετοχή γιατί ήμουν μέρος αυτού του reality μόδας. Περιμένανε κάποια πράγματα από μένα. Είχα όμως και μία σύμβαση. Όταν λοιπόν τηρώ τη σύμβαση και κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ, αποφασίζω ότι δεν θα μιλήσω. Πλέον με την άρση αυτού που ολοκληρώθηκε ένα τρίμηνο, μιλάω πολύ ανοιχτά, πολύ αφιλτράριστα. Έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό και νομίζω ότι έκανε και τον κύκλο του. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που αν ολοκληρωθεί κάτι και κάνει τον κύκλο του, πολύ δύσκολα επανέρχομαι. Ένιωσα ότι σαν παιδί των media, εφόσον μου γίνανε κάποιες προτάσεις και μου δόθηκε το βήμα να με μάθετε, γιατί ήμουν ένα παιδί που έχω 4-5 εκπομπές στην πλάτη μου ως κεντρικιά, που είναι λίγο παρεξηγήσιμο, αλλά θέλω να δείξω το βαθμό προσπάθειας και απήχησης και εμπιστοσύνης από κάποια κανάλια, τώρα ήρθε η ώρα να το καρποθώ. Το My Style Rocks, το οποίο πέρασε, το είχε πολύ μεγάλη δόση reality ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες, ανάμεσα σας. Θα πω στα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με αυτόν τον κλάδο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί media είναι και τα μοντέλα και οι τραγουδιστές και πάρα πολλά επαγγέλματα, μην κάτσω και κατονομάσω. Χαμηλά η μπάλα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να είσαι νούμερο για να φέρνεις στο κανάλι σου νούμερα. Ένιωσες από την παραγωγή, από την εκπομπή γενικότερα, ότι έμπαιναν σε μια διαδικασία, αυτό που λες, δηλαδή να δημιουργήσουν ίντριγκα για να παίξουν μετά στα site και σε εκπομπές? Όταν γινόταν κάτι, επειδή ξέραν ότι από μένα θα πάρουν μια θέση, παύλα εμπεριστατωμένη απάντηση, λάθος ή σωστή, μου απευθύνονταν. Εγώ ωφελήθηκα από αυτό. Βλέποντας τα επεισόδια και όλους αυτούς τους καυγάδες και τα ξεκατηνιάσματα εντός εκτός εισαγωγικών, ένιωσες κάποια στιγμή όταν τα βλέπεις ότι νομίζω ότι θα έπρεπε να είχα σταματήσει ή ότι δεν σου άρεσε το αποτέλεσμα, το τηλεοπτικό? Όταν είσαι σε γυρίσματα 15 και 18 ώρες και όταν πιέζεσαι, πολλές φορές βγάζεις τα χειρότερα σου στοιχεία. Δηλαδή, εγώ έβλεπα τα αποσπάσματα και επειδή έχει πέσει τρελό μοντάζ, είναι λογικό γιατί μιλάμε 45 λεπτά η καθεμία και παίζει ωφέλιμα ένα τέταρτο. Έλεγα μπράβο, ρε παιδί μου. Πολλές φορές η επιτροπή έλεγε πράγματα για να τσιτώσει τις παίκτριες. Αυτό που έλεγε η επιτροπή δεν έπαιζε στον αέρα και έβγαινε ξαφνικά μια ημίτρελη παίκτρια που τα βάζε με όλες και με όλο χωρίς λόγο. Θα σου πω ότι αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί γι' αυτό πληρώνονται. Δηλαδή, αν εσύ ξεκατηνιάζεσαι με το καλημέρα πριν χαιρετηθούμε και είμαστε στο πρώτο από τα τρία γυρίσματα, καλά κάνουν εφόσον αμείβονται και είναι σε αυτή τη θέση ισχύως και στο βγάζουν από μέσα σου. Έχω μάθει ότι έχεις δεχτεί προτάσεις από πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, θα σου πω. Αρχικά είχα κάνει ένα τηλεοπτικό δοκιμαστικό για μία μεσημεριανή εκπομπή, όπου πήγε πάρα πολύ καλά και είχαμε και πολύ καλό feedback, αλλά δεν τα βρήκαμε στα διαδικαστικά. Αυτή τη στιγμή μιλάω με ένα κανάλι, μιλάω για πρωινή εκπομπή, δεν ξέρω αν ρίχνεις άδεια να πιάσεις γεμάτα. Και παράλληλα μιλάω και με μία εταιρεία παραγωγής που ετοιμάζει κάτι μεγάλο, που έχει πάρει τα πνευματικά δικαιώματα από το εξωτερικό. Και νομίζω ότι και αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.